Στο θρυλικό πόνι επιστρέφει. Το αυτοκίνητο της Namco, των αδερφών Κοντογούρη που πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 70, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ξανά στους δρόμους μέχρι το τέλος του 2014. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε επικοινωνία που είχε το SBC, επιβεβαιώθηκε ότι το μοντέλο τέταρτης γενιάς θα έχει ελληνική σφραγίδα και θα κατασκευάζεται όπως και παλαιότερα στο εργοστάσιό της στη Νέα Ρεβεστό Θεσσαλονίκης. Στην αγορά θα κυκλοφορήσει με τρεις κινητήρες 1.300, 1.400 και 1.600 κυβικών. Το κόστος του δεν θα ξεπερνά τα 7.000 ευρώ. Στόχος της οικογένειας Κοντογούρη είναι η κατασκευή 5.280 οχημάτων το χρόνο, 24 δηλαδή οχήματα την ημέρα, κάτι που υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 400 νέες θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή η Namco προσπαθεί να πάρει έγκριση τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγή του. Ωστόσο η γραφειοκρατία και η διαδικασία έγκρισης από πιστοποιούσα αρχή έχει καθυστερήσει τα σχέδια της εταιρείας όπως λένε κατά 5 χρόνια. Η ιστορία των αδερφών Κοντογούρη ξεκινάει τη δεκαετία του 50, τότε που προσπαθούσαν να βάλουν σε παραγωγή ένα φορτηγό με το όνομα Ελλάς. Το 1961 ιδρύουν στη Θεσσαλονίκη την εταιρεία Φάρκο και το πρώτο τους αυτοκίνητο Φάρμομπιλ. Το αυτοκίνητο που βλέπετε έχει πατέντα ελληνική και εκτός από τον κινητήρα του κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η επιτυχία έρχεται όμως στη δεκαετία του 70. Έχοντας ήδη ιδρύσει την Namco, ξεκινούν συνεργασία με τη Citroën και παρουσιάζουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα τετραγωνισμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ως βάση τα μηχανικά μέρη του Ντεσεβό. Κάπως έτσι ξεκίνησε η πορεία του πιο επιτυχημένου ελληνικού αυτοκινήτου στην ιστορία. Το εργοστάσιο έβγαζε 8 με 10 αυτοκίνητα ημερησίως με το 67% των εξαρτημάτων να είναι ελληνικής προέλευσης. Έγινε ανάρπαστο τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, αφού σύμφωνα με στοιχεία πωλήθηκαν πάνω από 30.000 πόνοι με εξαγωγές σε 14 χώρες. Η παραγωγή του δημοφιλούς πόνοι σταμάτησε το 1983. Βασικές αιτίες ήταν η αλλαγή στο δοσμολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι τότε, προβλέποντας ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση για τα λεγόμενα ελαφρά επαγγελματικά φορτηγά, αλλά και η σύγκρουση των εργαζομένων με τον επικεφαλής της εταιρείας. Μέσα στη δεκαετία του 90 το πόνι φοράει κινητήρες της Ford και ξαναβγαίνει στην αγορά, χωρίς όμως να σημειώσει την ανάλογη επιτυχία. Μετά από 16 χρόνια η Namco είναι έτοιμη να επανακυκλοφορήσει ανανεωμένο το τετραγωνισμένο τσιποειδές που όλοι είχαν λατρέψει. Κάποτε είχε γραφτεί στο γερμανικό τύπο ότι το πόνι είναι τόσο άσχημο που είναι πάντα ωραίο. Μια διαπίστωση που αποδεικνύεται άλλωστε και από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα το πόνι διατηρεί το δικό του φανατικό κοινό.